You would dare challenge me? Insanity. Oh, I'm not here to challenge you, Darkseid. Quite the contrary. I've got something you want. The only thing you want. The anti-life equation. Civilization on the wane, manners out the window. Call him. Bring him to me. Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Κωνσταντίνος και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Geeking Out, στο κανάλι που μιλάμε για κόμικς, ταινίες και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Σήμερα είναι τιμή μου να μιλήσω για έναν από τους πιο σπουδαίους χαρακτήρες της DC και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό κακό από τα κόμιξ του Σούπερμαν. Και όχι, δεν σας μιλάω για τον Brainiac, τον General Zod, ούτε τον Doomsday, αλλά αυτόν τον άνθρωπο που πολλές φορές βρίσκεται πίσω από τα δαιμονικά πλάνα αυτών που προανέφερα. Μάλιστα, ο Αμερικάνος συγγραφέας αλλά και παραγωγός σε ταινίες και τηλεόραση της DC Comics, ο Jeff Jones, έχει δηλώσει ότι ο Lex Luthor είναι το πιο έξυπνο στο σύμπαν της DC. Καταλάβατε λοιπόν για πόσο σημαντικό χαρακτήρα μιλάμε. Η ιστορία της προέλευσης του Lex Luthor έχει υποθεί 2-3 φορές λίγο διαφορετικά. Θέλω να είμαι όσο πιο δίκαιος γίνεται με το χαρακτήρα, οπότε λέω μαζί σε αυτό το βίντεο να αγγίξουμε όλες αυτές τις ιστορίες λίγο πιο επιφανειακά, αλλά να τις δούμε και τις 2-3 που έχει πρωτοεμφανιστεί. Πριν ταξιδέψουμε στο 1940 που δημιουργήθηκε ο Luthor, να θυμίσω ότι τα like και τα subscribe σας βοηθάνε πάρα πολύ το κανάλι. Φυσικά έρχεστε και στο Facebook για περισσότερο Geeking Out. Πάμε να μιλήσουμε για τον Lex Luthor. Το Lex Luthor δημιούργησαν ο Joe Shuster και ο Jerry Siegel και πρωτοεμφανίστηκε τον Απρίλιο του 1940 στο Action Comics νούμερο 23. Είναι σίγουρα από τους παλαιότερους χαρακτήρες σε κόμικ που έχουμε δει ποτέ σε αυτό το κανάλι. Το όνομά του σε αυτό το τεύχος δεν είναι Alexander Joseph Luthor όπως είναι το πραγματικό του όνομα πλέον, αλλά ήταν απλά Luthor. Και μαντέψτε, σε αυτό το πρωτοτεύχος είχε μαλλιά και ήταν κόκκινα. Δεν είχε το εικονικό καραφλό look που τον ξέρουμε και σήμερα στις ταινίες, στις σειρές, στα κόμιξ παντού. Όπως βλέπετε και σε αυτές τις σελίδες του 1940, ο Lex εμφανίζεται και με μια κόκκινη ρόμπα. Μιλάμε, είναι μέσα στη μόδα το παιδί. Επίσης, αυτό που κάνει πιο cool από όλα την εμφάνιση του Luthor είναι ότι μένει σε ένα πράσινο αερόστατο στον αέρα. Ναι, δεν σας κάνω πλάκα, δείτε εδώ πέρα. Σας ακούω να ρωτάτε βέβαια ποιος είναι ο σκοπός του Luthor σε αυτό το τεύχος. Σε γενικές γραμμές, ο Luthor προσπαθεί να επηρεάσει διάφορα κράτη, να τα κάνει να πολεμήσουν μεταξύ τους και εκείνος να χωθεί μετά και να πάρει τον έλεγχο του κόσμου. Είναι ένας δικτάτορας, μη σας τα πολύ λόγο, ο οποίος απλά εμφανίζεται στο πράσινο μπαλόνι του και δεν μας δίνονται λεπτομέρειες από πού ακριβώς προέκυψε αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά ο Σούπερμαν και η Λόις είναι εκεί και προσπαθούν να τον σταματήσουν, με αποτέλεσμα αυτός να απαγάγει τη Λόις, ο Σούπερμαν να τη σώσει, να έχουν μία μάχη μεταξύ τους και ο Λεξ να προσπαθεί να τον νικήσει με μία πράσινη ακτίνα λέιζερ. Φτάνει αρκετά κοντά, δεν τον νικάει, αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε από εδώ είναι ότι τον ρωτάει ποιος είσαι, ποια είναι η υπερδύναμή σου. Και ο Lex λέει ότι είμαι απλά ένας άνθρωπος, μία ιδιοφυΐα η οποία κατέχει επιστημονικά επιτεύγματα στα χέρια του. Η ιστορία αυτή, παιδιά, είναι πολύ παιδική και βασική, αλλά είναι του 1940 και θέτει τις βάσεις για το ποιος θα είναι ο Luthor μετά. Ας ταξιδέψουμε στο 1960 που κυκλοφόρησε το Adventure Comics 271 και εκεί πέρα ξαναφέρανε τον Luthor. Μάλιστα, είπαν ένα καινούριο origin story για αυτόν. Μία ιστορία που έχει αποτελέσει έμπνευση και για τον Luthor στο Smallville, τη σειρά που πεζόταν για 10 σεζόν και ήταν ό,τι καλύτερο έχουμε δει σε Superman για μένα μέχρι σήμερα στην τηλεόραση. Εδώ ο Superman και ο Lex είναι έφηβοι, δεν είναι ακόμα ενήλικες.
και ο Clark δεν λέγεται Superman, αλλά λέγεται Superboy. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέφτει ένας κρυπτονίτης στη γη, ο οποίος αποδυναμώνει τον Superman και ο Lex τον σπρώχνει με μια μπουλντόζα μέσα σε ένα ποτάμι και έτσι γίνονται κολλητάρια. Αφού γίνονται φίλοι, βλέπουμε ότι πάνε στο σπίτι του Luthor και ο Lex είναι ο μεγαλύτερος φαν του Superboy. Έχει παντού φωτογραφίες και αφίσες του αγαπημένου του ήρωα. Επίσης δείχνει στον μικρό Clark το εργαστήριό του, γιατί πάνω απ' όλα είχε μια έφεση στην φυσική και στη χημεία. Μάλιστα ο Clark του πάει ως δώρο κάποια ορυκτά που μαζεύει από το έδαφος, αφού μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπεράνθρωπες δυνάμεις του για να τρέξει γρήγορα και να τα μαζέψει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια είναι ότι ο Lex προσπαθούσε να φτιάξει ένα αντίδοτο για τον Superboy, το οποίο θα τον προστάτευε από τις παρενέργειες του κρυπτονίτη. Τα πειράματα του Lex όμως δεν πήγανε και πολύ καλά, καθώς έπιασε φωτιά το εργαστήρι, την οποία ο Superboy έσπευσε να σβήσει με την αναπνοή του. Ο Lex, αντί να πει ευχαριστώ, τον κατηγόρησε ότι έσπασε ένα μπουκάλι με τοξικό υγρό που είχε δίπλα του, κάτι το οποίο γνώριζε ότι δεν μπορούσε να ξαναφτιάξει εύκολα. Επίσης τον καθιστά υπεύθυνο και για αυτό που έπαθαν τα μαλλιά του, καθώς τα έχασε εξ ολοκλήρου σε αυτήν εδώ την έκρηξη. Έτσι πήραμε κι εμείς το κλασικό εικονικό look του καραφλού Luthor. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η αιώνια έχθρα του Luthor για το Superboy. Ορκίστηκε να τον σκοτώσει αφού διέλυσε τα πάντα μες στο σπίτι του που είχαν σχέση με αυτόν. Αυτή ήταν και η δεύτερη φορά που είδαμε κάποιο origin story του Lex Luthor και θα σας πω ακόμα μια τελευταία, την οποία τη θεωρώ την πιο επικρατέστερη, θα το πούμε, γιατί αυτοί ακολουθούν οι ταινίες και οι σειρές που βλέπουμε σήμερα και βγήκε το 1986 σε 6 τευχάκια του Man of Steel. Εδώ ο Lex έχει ένα πολύ πιο σκοτεινό παρελθόν. Οι γονείς του τον κακομεταχειρίζονταν και θέλει από μικρός να τους ξεφορτωθεί. Και αυτό κάνει βασικά, πλαστογραφεί την υπογραφή του ίδιου του πατέρα με αποτέλεσμα να υπογράψει κάποια χαρτιά ασφάλειας ζωής. Να τους οδηγήσει στο θάνατο σαμποτάροντας το αμάξι που οδηγούσανε, με αποτέλεσμα να επιτύχει το σχέδιό του και να πάρει τα χρήματα από την ασφάλεια ζωής. Έκρυψε αυτά τα λεφτά και αφού βγήκε από τη φυλακή, τα χρησιμοποίησε για να φτιάξει την LexCorp. Γιατί κάθε σύμπαν, είτε είναι Marvel είτε DC, πρέπει να έχει μια Corp. Είτε είναι LexCorp, είτε είναι Oscorp. Έτσι είναι η δισεκατομμυριούχη παιδιά, την περιμένετε. Βλέπουμε λοιπόν το Luthor με το κόκκινο μαλάκι του να ελέγχει όλη τη Μητρόπολη, να έχει την πιο δυνατή επιχείρηση στην πόλη και να προσπαθεί να προσλάβει τον Superman ως security του. Ναι, ως bodyguard να τον προστατεύει. Όπως καταλαβαίνετε, ο Clark αρνείται και αφού ο Luthor δεν μπορεί να τον ελέγξει, το βάζει σκοπό της ζωής του να τον καταστρέψει. Αυτή είναι και η τρίτη έτσι origin ιστορία. Όχι ότι δεν έχουν υποθεί άλλες, αλλά θέλω να πάρω το χρόνο που μου απομένει και να σας πω για μερικές ιστορίες που ο Lex έχει πρωταγωνιστήσει, γιατί πιστέψτε με, είναι χιλιάδες και είναι γαμάτες. Και εγώ προσωπικά τον Lex τον έχω δει κυρίως στα video game, δεν έχω διαβάσει πολλά κόμικ με αυτόν και είναι κάτι που θα κάνω μόλις κλείσω αυτό το βίντεο. Ο Lex έχει στις πλάτες του περίπου 80 χρόνια ιστορίας από το 1940. Οπότε, ας μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία ξεχωρίζουν το Lex. Για παράδειγμα, πού βρήκε αυτή την πράσινη στολή με την οποία σαπίζει στο ξύλο τον Superman στο Injustice 2. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία όπου ο Lex χάνει από τον Superman και φεύγει εκτός του πλανήτη Γη, πάει σε έναν άλλο πλανήτη, τον οποίο κάνει και δικό του. Τον λένε Lexor αυτόν τον πλανήτη και είναι ο βασιλιάς του. Εκεί όλα κυλάνε ωραία και καλά, δεν υπάρχει πόλεμος, μέχρι που ο φίλος μας ο Superman πάει να τον βρει, διότι μια μηχανή ρομπότ κυκλοφορεί στη Γη και είναι δική του. Ο Superman του ζητάει να γυρίσει στη Γη, αλλά ο Lex λέει: εδώ θα κάτσω, δεν πάω πουθενά. Με έχουνε βασιλιά. Και πιάνονται στα χέρια, και εκεί είναι που πρώτη φορά βλέπουμε τη στολή, την πράσινη αυτή, την κλασική του Lex, με την οποία μπορεί να νικήσει το Superman θεωρητικά, είναι πάρα πολύ δυνατή και την έφτιαξε σε αυτό το πλανήτη. Αυτή η ιστορία βέβαια έχει πολύ δραματικό τέλος, καθώς η στολή του υπερφορτώνεται με αποτέλεσμα ο πλανήτης αυτός να διαλυθεί εξ ολοκλήρου και ο Lex να αναγκαστεί να γυρίσει στη Γη. Είναι πολύ τραγική αυτή η ιστορία, διότι είχε χτίσει μια ζωή σε αυτό το πλανήτη ο Lex και κατέληξε να χάνει τα πάντα. Είναι από τις ιστορίες που νιώθεις πραγματικά τον κακό. Μια ακόμα ιστορία που δεν θα ξεχάσω γιατί την έχω στη βιβλιοθήκη μου είναι το Blackest Night, το οποίο φυσικά έχει να κάνει με τον Green Lantern, αλλά σε αυτή την ιστορία ο Luthor παίρνει το πορτοκαλί δαχτυλίδι της δύναμης και το χρησιμοποιεί ενάντια στη Λεγιώνα των Υπερηρώων. Σε αυτή την ιστορία τον βλέπουμε να φτάνει πολύ κοντά στον στόχο του να γίνεται θεός σχεδόν με αυτό το δαχτυλίδι. Σας το προτείνω γιατί έχει κι άλλο ζουμί μέσα αυτή η ιστορία του Blackest Night και με άλλους χαρακτήρες. Ο Lex επίσης σε πιο μοντέρνα κόμικ έχει υπάρξει ο άνθρωπος πίσω από κάποιους υπερκακούς του Σούπερμαν. Τους έχει δημιουργήσει ή τους έχει κινήσει σαν πιόνια του σκάκι ενάντια στον Clark.
Κάποιοι από αυτούς είναι ο Parasite, ο Bizarro ή ο Μετάλλο. Επίσης, έχει υπάρξει και αρχηγός υπερομάδας κακών ώστε να σώσουνε το Multiverse, καθώς και πρόεδρος της Αμερικής. Ο Lex φυσικά έχει κάνει και μια grand εμφάνιση μετά το 2011 στα New 52, εκεί τον έχει προσλάβει η κυβέρνηση για να καταστρέψει τον Superman. Στα πλαίσια του New 52 έχουν βγει τρομερές ιστορίες με τον Lex, από αυτές ξεχωρίζουμε το Superman Unchained, καθώς και το Forever Evil. Έχει φτάσει ο Lex να γίνει μέχρι και ο ίδιος ο Superman, μέχρι φυσικά να επιστρέψει ο Clark, ο δικός μας, ο παραδοσιακός. Μερικές ιστορίες από τα New 52, όπως το Unchained που σας είπα, έχω σημειώσει να τις πούμε σε κάποιο θα σου πω μια ιστορία. Γι' αυτό δεν τις αναλύω σε αυτό το βίντεο. Αυτά ήθελα να πω γενικά για τον Lex σήμερα. Έχει πάρα πολλές ιστορίες, τις οποίες αξίζει να δούμε σε κάποια θα σου πω μια ιστορία. Αλλά η ερώτηση που είμαι σίγουρος ότι έχετε κι εσείς είναι αν έχει καταφέρει ποτέ να σκοτώσει όντως τον Superman. Και η απάντηση είναι και ναι και όχι. Το 1992, σε μια ιστορία που λέγεται The Death of Superman, κατάφερε να τον σκοτώσει, αλλά δεν την θεωρούμε κάνον. Στο Superman 192, ο Lex τον σκοτώνει με ακτίνες από κρυπτονίτη. Αλλά είναι μια ξεχασμένη ιστορία, μια ιστορία που κανένας από τους συγγραφείς δεν θεωρεί κάνον. Ρε Lex Luthor, σε λυπόμαστε. Μια φορά κατάφερες να τον σκοτώσεις και δεν είναι κάνον. Αυτά ήταν από μένα, παιδιά, σήμερα. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε κάποιο θα σου πω μια ιστορία με τον Lex ή κάποιο επεισόδιο ποιος είναι για άλλους κακούς από το σύμπαν του Superman. Θέλω κλείνοντας να υπενθυμίσω ότι κάθε like και subscribe μας βοηθάει πάρα πολύ στο κανάλι και να ευχαριστήσω τον Αστέριο Μέρκο, τον υπερήρωα του καναλιού, για την προσφορά του στο κανάλι. Α, και μην ξεχάσω, ελάτε στο Facebook για πιο πολύ geeking out. Αυτά ήταν από μένα και μέχρι την επόμενη φορά.